καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Σωστά. Έχει σηκωθεί μεγάλη φασαρία για τους μετακλητούς του ΣΥΡΙΖΑ, για το κόστος τους. Χθες ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία. Φτάνουν, λέει, μόνο για το Μέγαρο Μαξίμου Γιάννη τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε? Κοιτάξτε, ήταν άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης, η οποία αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, σε συνεργασία βέβαια με το Κίνημα Αλλαγής, διότι η ερώτηση έγινε από βουλευτή του Κίνηματος Αλλαγής, που αντί να αντιπολιτευτούν τη σημερινή κυβέρνηση, νομίζουν ότι αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση, και σε αυτό ο ελληνικός λαός δεν το καταλαβαίνει. Όμως πρόκειται επικοινωνιακό πυροτέχνημα γιατί? Γιατί τα στοιχεία δεν ισχύουν. Τι εννοώ? Έβαλαν μέσα για να αποδείξουν την αύξηση του κόστους στην προηγούμενη περίοδο. Κοιτάξτε, το κόστος των μόνιμων διορισμένων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, λες και τους διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν από προηγούμενα χρόνια για την διαχείριση του Μεγάλου Μαξίμου όλοι αυτοί οι υπάλληλοι, και βάλαν μέσα στο κόστος τους μόνιμους αποσπασμένους υπαλλήλους στα υπουργεία, στους υπουργούς, που είναι αποσπασμένοι και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε. Άρα ότι τι κάναν, κατασκευάσανε τα στοιχεία, λέτε? Φούσκωσαν. Φούσκωσαν τα στοιχεία, βεβαίως, φούσκωσαν υπερβολικά τα στοιχεία για να αποδείξουν με την απάντηση της ερώτησης στην εκκίνηση της κυβέρνησής τους ότι παρέλαβαν μια κατάσταση η οποία είχε αυξημένο τρομερό κόστος. Στην πράξη όμως τι συνέβη? Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή με το επιτελικό κράτος έχει μια τρομερή αύξηση μετακλητών σήμερα από την παρούσα κυβέρνηση. Σήμερα. Έχουν αυξηθεί, βεβαίως, σήμερα που μιλάμε. Έχουμε αύξηση των αποδοχών όλων των μετακλητών ανεξαρτήτως προσόντων από τη σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε κατάργηση των ασυμβιβάστων για την θέση, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Έχουμε κατάργηση από τη σημερινή κυβέρνηση της διαβάθμισης των θέσεων των μετακλητών. Δηλαδή, δεν προβλέπουν πλέον, στο πλαίσιο της αριστείας, θα ήθελα να πω εδώ, στο οποίο μας έλεγε η κυβέρνηση, ως προϋπόθεση πλέον στη διαβάθμιση τα διαφορετικά προσόντα. Η απλή κατοχή απολυτηρίου λυκείου φτάνει πλέον για την κυβέρνηση αυτή. Αυτή είναι η τακτική της σημερινής κυβέρνησης, και αντί να απολογείται για όλα αυτά και για όλο αυτό που έχει δημιουργήσει αντίθετα με ό,τι έλεγε, εδώ διόρισε πρόεδρο της ΕΡΤ, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Σαραντάκε, διόρισε πρόεδρο της ΕΡΤ πριν κάνει τον διαγωνισμό όπως προβλεπόταν. Διόρισε διοικητή της ΕΥΠ, το οποίο δεν κατήχε το πτυχίο, και μετά ήρθε να αλλάξει τον νόμο για να προσαρμόζεται στα προσόντα του διοικητή της ΕΥΠ. Αυτές οι τακτικές λοιπόν θα καταδικαστούν. Όσο και να θέλει να ξεφύγει η κυβέρνηση, θα πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά. Θα τα καταθέσει αυτά ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Είναι πολύ σοβαρά. Κύριε Θεοχαρόπουλε, διαφωνείτε? Άκουσα και τον κύριο Θεοδωρικάκο πριν λίγων ημερών, που μίλησε επίσης για προσλήψεις που υπερεύαιναν τα όρια που είχαν τεθεί. Εσείς πιστεύετε ότι δεν είχε ξεφύγει λίγο η κατάσταση λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, ενώ και στο επίπεδο των προσλήψεων και των μετακλητών, και είχαν λίγο, να το πω ευγενικά, χαλαρώσει οι διαδικασίες? Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε για 7.000 υπεράριθμους συμβασιούχους. Καλά, εντάξει, τώρα ξαναλέω το πώς προσλαμβάνουν και πώς προσμετρούν τους συμβασιούχους ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί παρακολουθώ. Καλά, κύριε Θεοχαρόπουλε, δεν μπορεί να είναι και όλα ψέματα. Δηλαδή, μία ψέματα για τους μετακλητούς, ψέματα για τους συμβασιούχους. Δηλαδή, θέλω να πω, τι κάνουν? Όχι. Κοιτάξτε, έχουν μία τακτική. Είναι τακτική. Θέλουν να φουσκώσουν τα στοιχεία. Για παράδειγμα, αυτή η κυβέρνηση έχει πει καθαρά ότι στο θέμα των συμβασιούχων λειτουργεί με έναν τρόπο, δεν θέλει να ανανεώσει συμβάσεις, έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Απαξιώνει λοιπόν ολόκληρες κατηγορίες υπαλλήλων, ολόκληρες κατηγορίες δημοσίων περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα τη ΔΕΗ, όπως για παράδειγμα ανοίγει θέματα για να δημιουργήσει εντυπώσεις, και συνέχεια έρχεται να νομοθετήσει ακριβώς τα αντίθετα. Λέω λοιπόν, αν θέλετε ότι πρέπει να μπουν κανόνες, μπήκαν κανόνες από την προηγούμενη, στην προηγούμενη περίοδο, πρέπει να μπουν και άλλοι κανόνες. Σε αυτό εγώ θα είμαι απολύτως σύμφωνος, και αν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, εδώ είμαστε για να συνεννοηθούμε και για άλλους κανόνες. Αλλά αντίθετα, και όσοι κανόνες είχαν μπει, για παράδειγμα σας λέω το εξής, στην προηγούμενη θητεία προχώρησε στην πλήρη καταχώρηση των μετακλητών για να υπάρχει απογραφή, για να μην υπάρχει και στη διάβια να είναι όλα τα στοιχεία, για να μην είναι όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τέτοιες τομές πρέπει να συνεχίσουμε να τις κάνουμε. Γίναν κάποιες, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερες. Αλλά αντί για αυτό,
αυτή τη στιγμή να αυξάνει τα στοιχεία. Αντί για επιτελικό κράτος να δημιουργήσει ένα υπερσυγκεντρωτικό γύρω από τον Πρωθυπουργό ως μονάρχη με μια λογική κράτος, και αυτή τη λογική να έχεις δημιουργήσει αυτό το κράτος και να θέλεις να κάνεις κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξεκίνησε καλά η χρονιά με εντάσεις και μεγάλες αντιπαραθέσεις. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Τσίπρας από τη ΔΕΘ θα έχει πολλά να πει. Ετοιμάζεται την ατζέντα του. Ακριβώς. Κύριε Θεοδωρόπουλε, αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμη, ναι, γιατί ναι. Άκουσα τον Υφυπουργό Εργασίας προηγουμένως. Τον κύριο Μηταλάκη. Άκουσα τον Υφυπουργό, ναι. ο οποίος έχει μιλήσει καθαρά ουσιαστικά, ναι, στις προηγούμενες συνεντεύξεις του, ναι, για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Και η κυβέρνηση και οι υπουργοί δεν πρέπει να λειτουργούν ως dealer ιδιωτικών συμφερόντων. Το λέω αυτό για να πω το εξής. Έχει αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση ενιαίο τώρα επικουρικό. Το dealer είναι βαριά κουβέντα που λέτε. Το dealer είναι βαριά κουβέντα. Έχει αφήσει ενιαίο. Ακριβώς. Γιατί έχει αφήσει ενιαίο επικουρικό ταμείο πλεονασματικό κατά 473 εκατομμύρια ευρώ. 473 εκατομμύρια ευρώ. Για ποιο λόγο λοιπόν το δημόσιο σύστημα επικουρικής ασφάλισης δεν δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι θα το κρατήσει δημόσιο για τους συνταξιούχους και θέλει να το δώσει στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει τις ερωτήσεις και επειδή άκουσα τον αρμόδιο υφυπουργό να λέει ότι θέλουμε επίκαιρες επερωτήσεις στη Βουλή, γιατί δεν έχουν κατατεθεί ακόμα, ναι, αγνοούν ακόμη και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, επίκαιρες επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις. Κύριε Θεοχαρόπουλε, μην πούμε στη διαδικασία, τώρα ξεκίνησε η κοινοβουλευτική σεζόν. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση, γιατί δεν έχουν χρόνο. Ναι, αλλά θυμάστε, κύριε Σαραντάκο, θυμάστε πώς κατατέθηκαν στο παραπέντε αυτές οι τροπολογίες για τις αιτιολογημένες απολύσεις. Γιάννη, κάνε μια ερώτηση πολύ γρήγορα. Χθες πήγε ο κύριος Σαμαράς στον Αριοπάγο, σήμερα πάει ο κύριος Βενιζέλος. Μιλούν για τη σκευωρία της Νοβάρτης. Ο κύριος Σαμαράς έδειξε τον κύριο Τσίπρα. Υποθέτω, δεν το ξέρω, ότι το ίδιο θα κάνει ο κύριος Βενιζέλος. Είστε ανοιχτοί για Εξεταστική Επιτροπή για την Νοβάρτης? Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει, η Νοβάρτης, και το ξέρει, νομίζω είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, είναι ένα διεθνές σκάνδαλο. Για άλλο σας ρωτάει ο Σαραντάκος. Άλλο σα ρωτάει. Όχι για το διεθνές κομμάτι. Για το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά τη μεταπολίτευση, ρωτώ. Που είχε πει ένας υπουργός. Λέω λοιπόν για το διεθνές σκάνδαλο αυτό, η ελληνική δικαιοσύνη, εμείς λέμε στη δικαιοσύνη όλα στο φως, όπως λέγαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πήγαν στο φως, δεν βγήκε κάτι. Είμαστε ανοιχτοί. Πάντως, χθες ο κύριος Βορύδης. Εδώ στο τραπέζι είπε ακόμη και στο σκαμνί για όποιον προκύψει ότι έχει μετάσχει στη σκευωρία που εμείς καταγγέλουμε, όσο ψηλά κι αν είναι. Πάντως τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είδαμε να παίρνει πίσω αυτά τα οποία έχει δηλώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ας καταλήξει κάπου η Νέα Δημοκρατία και εμείς που θέλουμε τη διαφάνεια είμαστε εδώ. Ανοιχτή ο Σοχαρόπουλος. Καλημέρες, καλή συνέχεια. Θα έχουμε πράγματα να λέμε. Ραντεβού στη ΔΕΘ με τον κύριο Σαμαρά. Γιάννη, μου ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ξανά στην υπόθεση της Λέρου. Ναι, θα πάμε στον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο από το Έθνος.gr, τον Μιχάλη τον Παπαδάκο, να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται στο νησί. Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα σας. Είναι πράγματι μυστήρια υπόθεση. Έχει πέσει όλος ο οργανισμός από πάνω. Λοιπόν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα. Η βάση βρίσκεται σε καραντίνα, κανείς δεν μπαίνει.